Γεια σας και πάλι από το Πλήρω της Κεντρικής Διευθύνσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν βίντεο θα δούμε ακόμα ένα παράδειγμα υπολογισμού της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Maxima. Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι αρκετά απλό και αναφέρεται απλώς στην περίπτωση όπου πάνω στην καμπύλη ζήτησης έχουμε μία μεταβολή ως προς την τιμή, οπότε για το σημείο κίνησης θα υπολογίσουμε την ελαστικότητα που έχει αυτή η καμπύλη, αυτή η συνάρτηση συζήτηση, συγγνώμη, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Μια απλή μεταβολή δηλαδή. Το παράδειγμα που θα δούμε περιγράφεται εδώ. Υποθετικά λοιπόν μιλώντας, έχουμε μια συνάρτηση συζήτηση η οποία περιγράφεται από αυτήν εδώ την εξίσωση, από την εξίσωση δηλαδή Q ίσον 8 μείον 5 για 5. Αυτό που θέλουμε να υπολογίσουμε είναι την ελαστικότητα όταν η τιμή μεταβάλλεται από P1 σε P2, από μία τιμή σε μία άλλη. Περί τώρα σας υπενθυμίσω τον τύπο, τον γενικό που έχουμε χρησιμοποιήσει και στις συναρτήσεις. Το ε ελαστικότητα δηλαδή είναι δέλτα ψ προς ψ διά δέλτα χ προς χ. Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτήν εδώ τη γενική περίπτωση για το συγκεκριμένο παράδειγμα που έχουμε για την συνάρτηση δηλαδή ζήτησης, ψ θεωρείται το Q η ποσότητα και χ θεωρείται η τιμή το P. Κάνοντας λοιπόν τις αντικαταστάσεις σε αυτόν εδώ τον τύπο, μπορούμε να ξαναγράψουμε ότι η ελαστικότητα ζήτησης δεν είναι τίποτα άλλο παρά το δέλτα Q προς Q δια δέλτα P προς P, έτσι όπως το ξέρουμε νομίζω και από το, και τις σημειώσεις μας από το, ή από το βιβλίο της εισαγωγής στην οικονομική ανάλυση. Οπότε αν μιλάμε για μια μεταβολή από το P1 στο P2, κάνοντας αντικαταστάσεις, θα καταλήξουμε σε αυτόν εδώ τον τύπο, στο Q2 μείον Q1 δια Q1 και όλο αυτό δια P2 μείον P1 δια P1. Αν τώρα κάνουμε την αντικατάσταση για το Q έτσι όπως το έχουμε γράψει εδώ, δηλαδή χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας για το ποια είναι η συνάρτηση συζήτησης και αντικαταστήσουμε την ποσότητα με την αντίστοιχη τιμή, θα πρέπει να γράψουμε P2 δια 5 μείον P1 δια 5 και όλο αυτό δια 8 μείον P1 δια 5 και το καθεξής. Με λίγα λόγια έχουμε τώρα πια μια παράσταση για το ε, το οποίο εξαρτάται μόνο από τις τιμές και όχι από την ποσότητα. Νομίζω ότι έχετε όλοι σας δει ανάλογα παραδείγματα και είστε όλοι σας εξοικειωμένοι με υπολογισμούς πάνω σε ένα τέτοιο γράφημα, όπως είναι για παράδειγμα αυτό εδώ της συνάρτησης της καμπύλης, τώρα πια ζήτησης, συγγνώμη. Λοιπόν, όπου ξεκινώντας από αυτό εδώ το σημείο για την τιμή ίσον 25, μεταβαλλόμαστε πάνω στην καμπύλη ζήτησης και πηγαίνουμε στο σημείο P2 ίσον 30. Χρησιμοποιώντας τις προβολές πάνω στους άξονες σε αυτό το διάγραμμα, πάνω στον άξονα της ποσότητας και στον άξονα της τιμής, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς θα είστε σε θέση να το δείτε σε δευτερόλεπτα να κάνετε αυτούς εδώ τους υπολογισμούς και να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι η ελαστικότητα ζήτησης, πηγαίνοντας από το σημείο που αντιστοιχεί στην τιμή ίσον 25 στο σημείο που αντιστοιχεί στην τιμή ίσον 30, παρατηρούμε ότι η ελαστικότητα σε αυτό εδώ το σημείο για τιμή ίσον 25 δηλαδή είναι στο μείον 5 δια 3 κατά κάτι μεγαλύτερο της μονάδας, άρα είμαστε έτσι σχετικά στην ελαστική περιοχή της καμπύλης ζήτησης. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να κάνουμε αυτούς τους υπολογισμούς τώρα στο Maxima, αντί να τα κάνουμε με το χέρι με ένα απλό κομπιουτεράκι, και τα πράγματα κυρίες και κύριοι έχουν τόσο απλά ως εξής. Αυτό που χρειάζεται είναι, όπως και άλλες φορές έχουμε πει, να ορίσουμε μια συνάρτηση η οποία περιγράφει την ζήτηση. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα μένουμε στη συνάρτηση ζήτησης και όχι στην καμπύλη ζήτησης, οπότε μπορούμε να γράψουμε ότι με αυτή τη συνάρτηση ως τη κεφαλαίο του P να ισούται με 8 μείον P δια 5, όπως δηλαδή είναι ο τύπος εδώ, απλά έχουμε αντικαταστήσει το Q με το DP. Το Q η ποσότητα είναι μια συνάρτηση της τιμής του P, του P αν θέλετε. Από εκεί και μετά μπορούμε να δώσουμε τα δεδομένα του προβλήματος, το P1 και το P2 όπως μας τα λέγει η εκφώνηση, το 25 και το 30. Και να καλέσουμε στη συνέχεια τη συνάρτηση 2 όπως την έχουμε γράψει εδώ στην εντολή νούμερο 1 για να βρούμε το Q1 και το Q2. Να τα κάνουμε με το χέρι, δηλαδή με το κομπιουτεράκι, με τον υπολογιστή τσέπης και ούτω καθεξής. Τέλος δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε αυτόν εδώ τον τύπο έτσι όπως τον έχουμε γράψει εδώ ακριβώς, και να τον γράψουμε στο Maxima με αυτόν εδώ τον τρόπο, δηλαδή Q1 μείον Q2 δια Q1 και όλο αυτό δια P2 μείον P1 δια P1. Είναι πολύ πιθανό οι περισσότεροι από εσάς να έχετε δει ανάλογους τύπους χρησιμοποιώντας ποσοστά. Θέλω να σας πω ότι για τον υπολογισμό της ελαστικότητας, επειδή έχουμε να
πλάσμα, ο υπολογισμός σε ποσοστά δεν απαιτείται. Μπορούμε να έχουμε απλά τις σχετικές μεταβολές όπως δίνονται εδώ, αντί να έχουμε τις ποσοστιαίες σχετικές μεταβολές. Δεν είναι λάθος να το κάνετε, αλλά είναι ένας απλά περιττός υπολογισμός. Τους υπολογισμούς αυτούς εδώ και το αντίστοιχο πρόγραμμα στο Maxima μπορείτε να το προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του μαθήματος που κατά πάσα πιθανότητα βλέπετε τώρα και θα τους επαναλάβουμε και εμείς εδώ. Αρχικά λοιπόν έχουμε ορίσει μία συνάρτηση, υπενθυμίζω ότι για τον ορισμό της συνάρτησης χρειαζόμαστε την άνω και κάτω τελεία και το ίσον και στη συνέχεια κυρίες και κύριοι μπορείτε να την εκτελέσετε με το Ctrl και Enter. Εδώ όπως βλέπετε βάζω το ερωτηματικό για να βλέπουμε το αποτέλεσμα. Μπορείτε να βάλετε το δολάριο για να μην έχετε έτσι θόρυβο κατά κάποιο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο σας υπενθυμίζω ότι έχετε ορίσει τη συνάρτηση αλλά δεν βλέπετε το αποτέλεσμά της. Πολλές φορές έχουμε πει σε αυτό το μάθημα ότι προτιμούμε να τα βλέπουμε, να είμαστε λίγο πιο σίγουροι για το τι κάνουμε. Και στη συνέχεια από εδώ και κάτω κυρίες και κύριοι ορίζουμε το P1 που είναι το 25, το P2 που είναι το 30. Καλούμε τώρα πια τη συνάρτηση D την οποία έχουμε ήδη ορίσει ως προς το P1 και το P2 για να υπολογίσουμε τις αντίστοιχες ποσότητες. Και στη συνέχεια δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά την πράξη όλο αυτό το μεγάλο κλάσμα για να βρούμε το, την ελαστικότητα ότι είναι -5/3. Αυτό εδώ όπως καταλαβαίνετε έχει το πλεονέκτημα ότι αλλάζοντας οποιαδήποτε από τις ποσότητες είτε στον ορισμό της συνάρτησης είτε στο P1 και στο P2 μπορούμε πολύ εύκολα να επαναλάβουμε τον υπολογισμό. Για παράδειγμα αν εδώ αλλάξουμε αυτό το P2 που 30 σε 25 αντί δηλαδή η τιμή να αυξάνεται, η τιμή μπορεί και να μειώνεται, μπορούμε να δούμε τι θα συμβεί. Μη σας παραξενεύει καθόλου το γεγονός ότι σε περιπτώσεις όπως αυτή εδώ που έχουμε μια απλή γραμμική συνάρτηση συζήτησης δεν θα παρατηρήσουμε κάποια αλλαγή, δηλαδή από την τιμή 25 είτε πάμε συν 5 και παραμείνουμε με λίγα λόγια πάνω στην καμπύλη είτε πάμε μείον 5 πάνω στην καμπύλη θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Η ελαστικότητα αναφέρεται με λίγα λόγια στο σημείο P=25. Από την άλλη μεριά σας ξαναθυμίζω κάτι που έχουμε πει και αλλού ότι ενώ η ελαστικότητα για παράδειγμα από το 25 στο 30 ήταν -5/3 αν πάμε από το 30 στο 25 δεν θα βρούμε κατά πάσα πιθανότητα το ίδιο αποτέλεσμα και θα δείτε και εδώ τώρα ότι έχουμε πάει πια στο -3. Τι παρατηρείτε? Ότι -5/3 επί -3 μας κάνει 1. Θα ήθελα να ακούσω λίγο συντάξει για μια δικαιολογία για αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Γιατί δηλαδή πήραμε κάτι τέτοιο. Ξαναγυρνάμε όμως εδώ στο 30, συγκεκριμένως στο 25 που ήμασταν αρχικά και στο 30 για να δούμε λίγο πώς μπορούμε να κάνουμε το γράφημα σαν και αυτό που είδαμε προηγουμένως. Αν θέλουμε κυρίες και κύριοι να δώσουμε ένα γράφημα που απεικονίζει μία καμπύλη μαζί με δύο σημεία όπως είδαμε αυτό που κάναμε πριν θα πρέπει να εργαστούμε λίγο σε εξής. Θα πρέπει να ορίσουμε την λίστα με τα σημεία εδώ το συμβολίζω εδώ με PP αλλά αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς. Το PP βγαίνει από το points. Λοιπόν, Q1 και P1 είναι το σημείο 1, Q2 και P2 είναι το σημείο 2. Προσέξτε, αυτό έχει γραφτεί σαν λίστα από λίστες τιμών. Τα διπλά εδώ, οι διπλές αυτές αγγλίες παίζουν αυτόν εδώ το ρόλο. Αφού έχουν οριστεί αυτές οι τιμές, το σημείο δηλαδή 3.25 και το σημείο 2.30, θα χρειαστεί να γερναλίσουμε τη συνάρτηση συζήτησης ως προς P, ώστε να κατασκευάσουμε την καμπύλη συζήτησης. Με λίγα λόγια, αυτή εδώ η συνάρτηση συζήτησης Q=P/5 αντιστοιχεί στο στην καμπύλη ζήτησης P=30-5/Q. Σε αυτήν εδώ την παράσταση θα πρέπει να πάρουμε το δεύτερο δεξιό της μελοσυνών, να καλέσουμε δηλαδή τη συνάρτηση RHS. Και τώρα πια που έχουμε αυτήν εδώ την παράσταση, την οποία εδώ την έχω ονομάσει με το κεφαλαίο γράμμα D, να θυμόμαστε ότι είναι η καμπύλη ζήτησης, μπορούμε να καλέσουμε τη συνάρτηση PLOT2D και να πάρουμε αυτό εδώ το γράφημα. Όπως το είδαμε και πριν, από ένα σημείο έχουμε πάει τώρα πια
σε ένα άλλο σημείο. Η μεταβολή της ελαστικότητας, η ελαστικότητα σε αυτό εδώ το σημείο και αυτήν εδώ τη μεταβολή, όπως την έχουμε υπολογίσει, είναι το μείον 5 δια 3. Οι υπολογισμοί που βλέπετε εδώ σχετικά με την κατασκευή της καμπύλης ζήτησης, δεν είναι υποχρεωτικό να τις ξέρετε για τις απαιτήσεις του μαθήματος. Δεν το ρωτάμε όσον αφορά τουλάχιστον τις απαιτήσεις που αφορούν τις εξετάσεις, κάτι τέτοιο. Αλλά είναι χρήσιμο γενικά να μπορείτε να κατασκευάζετε τέτοια διαγράμματα αν τα χρειάζεστε για οποιοδήποτε λόγο και για εργασίες σας ή για οτιδήποτε άλλο. Αυτό που θα ήθελα να κρατήσετε από αυτό εδώ το, αυτήν εδώ την παρουσίαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σειρά με την οποία κάνουμε τις πράξεις, δηλαδή τον ορισμό της συνάρτησης ζήτησης, την εισαγωγή των δεδομένων του προβλήματος που εδώ έχουν να κάνουν με τις τιμές, το P1 και το P2, την κλίση της συνάρτησης για τον υπολογισμό της ποσότητας και τέλος τον τύπο της ελαστικότητας, με τον οποίο καταλήξαμε, όπως είπαμε και πριν, στο μείον 5 δια 3. Ελπίζω να σας ήταν εύκολο και κατανοητό και ελπίζω ότι πολύ εύκολα θα μπορείτε να κάνετε κάποιες αλλαγές, όπως εδώ εγώ έκανα με την τιμή. Μπορείτε να κάνετε για παράδειγμα με την συνάρτηση ζήτησης. Η συνάρτηση ζήτησης για παράδειγμα μπορεί να αλλάξει από 8 σε 10. Αυτό μπορεί να γίνει επίσης 4. Να έχετε τώρα πια μια άλλη συνάρτηση ζήτησης και πολύ απλά να αλλάξετε, να ξανατρέξετε αυτό το αποτέλεσμα, αυτούς τους υπολογισμούς και να υπολογίσετε ξανά την ελαστικότητα, κυρίες και κύριοι, είτε αυτή είναι η ίδια, είτε είναι διαφορετική, είτε είναι ό,τι θέλετε. Αυτό είναι ο λόγος βασικά και που χρησιμοποιούμε προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι ώστε εύκολα να μπορούμε να ξανακάνουμε τις πράξεις γύρω από οτιδήποτε έτσι μας χρειαστεί.